Πάλι σε ένα αυθεντικό πρόσωπο θα πάμε, το οποίο κρίνει. Και ποιον δεν κρίνει. Εγώ θα σας πω μόνο το όνομά της και εσείς περιμένω την αντίδρασή σας για να πασάρετε το βίντεο. Είσαστε έτοιμοι? Ναι. Πανέτοιμοι. Ένα, δύο, τρία. Έρχεται συνέντευξη Ραμόνας Βλαντή. Yes. Κάντε ρε μια αντίδραση. Yes. Άντε ρε. Δηλαδή πραγματικά περίμενα να χειροκροτήσετε, να ουρλιάξετε, να φωνάξετε. Να χειροκροτάμε και για τη Φλωρίδα και για τη Ραμόνα. Ή για τη Φλωρίδα ή για τη Ραμόνα. Έχει τελειώσει η μπαταρία. Πάμε να τη δούμε. Σας επιτρέπω. Φέρτε τη Ραμονάρα. Δώσε Ραμόνα. Ξεκινάει το GNTM. Η Βίκυ Καγιά γύρισε. Πολλοί λένε ότι θέλει τους φίλους της για να είναι πιο διαχειρίσιμη. Ναι, έχει ακουστεί αυτό και δεν νομίζω ότι είναι και πολύ μακριά σε ρησή αλήθεια. Έτσι ξέρω κι εγώ. Θα δείξει πώς θα πάει. Δεν ξέρω. Τον κύριο Σοφρονίου δεν το ξέρω προσωπικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει. Ξέρω ότι είναι λίγο καυτικός που είναι... αυτό είναι τηλεοπτικό πολύ. Ο Καράβας ήταν πέρσι, τον ξέρουμε. Θα δούμε πώς θα τα πάει και εκείνος. Δεν μπορώ να το πω από τώρα. Αν και μου άρεσε σαν coach. Αλλά και πάλι εγώ την Χριστοπούλου. Θεωρώ ότι αυτή τη δουλειά πρέπει να το κάνει κάποιος που έχει την εμπειρία. Η κυρία Χριστοπούλου είχε 20 χρόνια στην πλάτη της. Ό,τι και διαφωνίες να είχε με την Καγιά, θεωρώ ότι ήταν ιδανική. Αλλά και μοντέλο. Η μία Βίκυ Κουλιανού, αν με ρωτάς, για coach. Είχε ακουστεί βέβαια το όνομά της, αλλά τελικά δεν την βλέπουμε μέσα στους κριτές. Γιατί άραγε? Γιατί η κυρία Κουλιανού και η κυρία Κουντουρά είναι οι μόνες που έχουν κάνει όντως καριέρα στο εξωτερικό. Όλες οι υπόλοιπες έχουν κάνει καριέρα στην Ελλάδα και στο σαλόνι τους. Τελικά όμως, αντί να έχουμε μία booker, έχουμε μία blogger. Πόση σχέση έχει μία blogger με αυτό, πιστεύεις? Άμα με ρωτάς εμένα, γιατί όλα αυτά τα κορίτσια είναι κρεμάστρες, είναι κοπέλες που πάντα θέλανε να είναι μοντέλα χωρίς προσόντα, οπότε βρήκανε αυτό το πάτημα με το Instagram και γίνανε μοντέλα του Instagram. Παίρνουν τα συνολάκια σε κρεμάστρες, γιατί εγώ τους βλέπω σε όλα τα events και είναι χάλια ντυμένες πάντα. Δεν έχουν καμία άποψη. Παίρνουν απλώς σύνολα έτοιμα και τα φωτογραφίζουν και η συγκεκριμένη, μπράβο της, τα φωτογραφίζει και πολύ ωραία. Όχι, δεν έχει καμία δουλειά, αλλά από ό,τι ξέρω είναι hostess. Το hostess από coach απέχει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να το δικαιολογήσουν οι παραγωγοί σε καμία περίπτωση σε άλλο ρόλο. Σοφία Χατζιπαντελή, το κορίτσι με τα έντονα φρύδια. Η κοπέλα καταρχάς δεν είναι μοντέλο, είναι character. Έχει μεγάλη διαφορά και αυτό, δεν έχει αναλογίες. Είναι character, λόγω φρυδιών. Δεν είναι η πρώτη, είναι μια αντιγραφή αματές από τη Φρίντα Κάλλο, έτσι. Οπότε εμένα δεν έπεσα κάτω από το καναπέ που το είδα. Μ' αρέσει να βλέπω τη διαφορετικότητα. Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ, ενώ πριν 3 χρόνια λέγαμε όχι πλαστικά στις θάλασσες και ακτές, ξαφνικά βλέπω μια κοπέλα που... πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι, δεν το κρίνω και να μην το κρίνετε, είναι κάτι διαφορετικό και τη διαφορετικότητα την αγκαλιάζουμε. Είναι πλαστική. Εμένα αυτό με αποτελείωσε. Δηλαδή είναι σαν να είναι υποκρισία. Όταν βλέπω τις φωτογραφίες με ρετουσαρισμένες πάρα πολύ και πολύ φουσκωμένοι παντού. Εδώ όχι, δεν είναι πρότυπο αν με ρωτάς. Και η Καγιά για μένα είναι μια παρουσιάστρια. Δεν έχει να κάνει, δεν θέλω να ακούσω ότι είναι άνθρωπος της μόντας. Οι άνθρωποι της μόντας δεν φοράνε απομιμήσεις one to one. Οι άνθρωποι της μόντας δεν υποστηρίζουν ότι πρέπει να φοράμε μαϊμουτσάντες, γιατί δεν πειράζει, πειράζει και παραπειράζει για πάρα πολλούς λόγους. Οπότε δεν είναι άνθρωπος της μόντας. Επειδή είχε μια σχολή μόντας, εντάξει, τι να κάνουμε, υπήρχαν λεφτά και το έκανε. Αν με ρωτάς, είναι star, παρουσιάστρια star. Και όχι fashion something. Ποιος θα σου λείψει περισσότερο από το GNTM, από αυτούς που λείπουν? Η Σμήνη δεν θα μου λείψει, γιατί δεν θυμάμαι καν την ύπαρσή της όλη τη χρονιά. Δηλαδή είναι σαν να μην ήταν εκεί. Η Έλενα Χριστοπούλου να είναι στο My Style Rock, σου άρεσε? Πρέπει να είναι άνθρωποι που γνωρίζουν όντως από μόδα. Δεν μπορεί να κρίνεις το ρούχο της Αλληνής και εξή να μην έχεις ιδέα γιατί το κρίνεις. Παρουσιάστρια ποια θα ήθελες, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου ή την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου? Την Ηλιάνα. Είναι ένα κορίτσι που είναι πρώην μοντέλο, που έγινε παρουσιάστρια όπως η Βίκυ Καγιά, που έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της, θεωρώ εγώ, γιατί έχει μια γλύκα και μια τσαχπινιά και μιλάει και πολύ όμορφα τα ελληνικά. Ο Άγγελος Μπράτης είπε ότι δεν θα ήθελε να συμμετάσχει στο My Style Rocks, είναι κατώτερου επίπεδου σε εισαγωγικά, δεν θα του τέριαζε. Θεωρώ ότι εννοούσε το επίπεδο στα κορίτσια, των κοριτσιών, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Ούτε εμένα μ' αρέσουν και τα κρίνω και πολύ αυτηρά. Τα κορίτσια αυτά που εγώ τους λέω μπίμπο,
Τα κορίτσια αυτά που προμοτάρουν τα κινέζικα τα ρούχα, τα περνάς με αναπτήρα, γίνονται φλαμπέ. Ξέρεις, δεν πάνε κορίτσια που αγαπάνε πραγματικά τη μόδα. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι... Εντάξει, τα λέει με το όνομά του, δεν είναι το κρύβει. Συγγνώμη, αλλά εγώ θα τη βγάλω το καπέλο γιατί επιτέλους βρέθηκε ένας να πει αυτό που πολλοί θα θέλαν να πούνε, αλλά δεν είχαν την αφορμή να το πούνε. Ναι, πιο απ' όλα. Αυτό που γίνεται στο φετινό Next Top Model με την Χατζιπαντέλη, πώς θέλω να το πω. Με τη Σοφία. Με τη Σοφία. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι πριν από κάποιες χρονιές κάνανε casting κορίτσια τα οποία είχαν λίγο πειραγμένα χείλη, λίγο ψεύτικα νύχια, λίγο ενισχυμένα στήθη και τρώγανε πόρτα. Γιατί γινόταν μνήμα στο φυσικό και καταδίκη του ψεύτικου. Αυτό γινόταν πραγματικά. Γινότανε, δηλαδή. Η Ιωάννα Μπέλα ήταν μία από αυτές που είχε φύγει έχοντας φάει χιλόπιτα για αυτόν τον λόγο. Αλλά είναι σου χρόνια και πριν. Και ονόματα για να δεις σε κάθε σεζόν. Όπως επίσης σας θυμίζω ότι στο Next Top Model απορρίπτονταν πάρα πολλά κορίτσια που είχαν τατουάζ. Δηλαδή κρίνανε, δεν μου αρέσουν τα τατουάζ, δεν μπορώ αυτό, δεν θα δουλέψει με τα τατουάζ. Και τώρα έχουμε στη θέση του κριτή ένα κορίτσι το οποίο δεν με ενδιαφέρει αν έχει πειράξει και τι έχει πειράξει. Φαίνεται ότι κάτι έχει πειράξει. Αλλά σίγουρα αυτό που είναι αυταπόδεικτο είναι ότι έχει πάρα πολλά τατουάζ. Πώς γίνεται λοιπόν να υπάρχει αυτή η τεράστια, αν θέλετε, στροφή που γίνεται στο Next Top Model? Είναι πολύ απλό. Και πες το μου, ρε επιστήμονα φιλόσοφε. Τα χαμηλά ποσοστά. Είναι απλό, παιδιά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν είναι γραμμένα σε πέτρες τώρα τα τέτοια. Κάθε χρόνο αλλάζουν, σου λέει. Θα αλλάξουμε τάσεις, θα αλλάξουμε μόντες, θα αλλάξουμε αυτό. Δεν πάμε καλά. Θα αλλάξουμε και βιολί. Είναι απλά τα πράγματα, πολύ απλά. Σου λέει, τι θέλω τώρα για να ιντριγκάρω, να βάλω τον κόσμο σε μια διαδικασία να το ξαναδεί, να γίνει, τι λέμε ότι κάνει η Βίκη, τώρα με την επαναφορά. Ολική επαναφορά. Δεν είναι ολική επαναφορά, άμα το σκεφτείς ψύχρεμα. Remake γίνεται ουσιαστικά. Δηλαδή, ήρθε η Βίκη, δικαίως ήρθε γιατί πραγματικά είναι ταυτισμένη με το προϊόν και σου λέει, θα το πάμε από μηδενική βάση για να δούμε. Πώς θα το κάνουμε να ξαναεκτηναθεί σε επίπεδο αριθμών. Ήταν και δύσκολο να βρεις παίκτριες οι οποίες δεν είχαν κάνει τίποτα. Δηλαδή, ξέρεις, το με ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό των κοριτσιών, ειδικά πλέον το 2022, κάτι θα έχουν πειράξει. Αλλά καλά, ναι, δεν ξέρω άλλο, θα το δικαιολογήσουν αυτό τώρα. Στο GNTM, παιδιά, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Δηλαδή, ό,τι θέλουν κάνουν, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι το diversity, το διαφορετικό, το ένα, φέτος είναι αυτό η μόδα. Το φέτος είναι αυτό, το χρόνο είναι αυτό. Ό,τι θέλουν κάνουν. Επίσης, τη λάτρεψα για την τοποθέτηση της Άντας Μαϊμού. Εγώ όμως ήθελα να ρωτήσω, αυτά τα λέγεται Βίκη Καγιά. Καλά, δεν νομίζω ότι η Βίκη φοράει μαϊμού τσάντες, να μην τρελαθούμε. Δεν έχει ανάγκη δηλαδή. Εγώ γενικά αδυνατό να παρακολουθήσω αυτό που λέει η Ραμόνα, γιατί τέτοιες γνώσεις γενικά δεν τις έχω. Είναι πολύ overqualified για μένα. Άκου, εγώ θα σου πω ένα μυστικό για την επόμενη φορά που θα βρεθείς σε ένα event. Μην κρατάς πουθενά μπανάνα. Πουθενά. Τι να την κάνω την μπανάνα. Θα σου ορλήξουν οι τσάντες. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να διεκδικήσετε το δώρο μας.